Ο Ολυμπιακός με υπηρεσιακό προπονητή, με σωστή τετράδα στην επίθεση, βασικός ο Ανσαριφάτ, πολύ καλό στοιχείο, βγαίνει και στη γραμμή, κάνει και ασίς, μπορεί να κάνει και κούρσα από τα δεξιά. Ο Φορτούνης είναι πολύ πεσμένος και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να παίξει κάποια στιγμή ο Σόρι Ντομίγκες και να αποθεωθεί. Και πιστεύω ότι αν παίξει ένα ημίχρονο θα κάνει και γκολ και φάση και θα βρει το γήπεδο όλο τον Μπέντο. Πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Καμπιάσο. Και πιστεύω θα παίξει και ο Μάρτινς εκεί. Θα έχει μια τέτοια τριάδα. Δεν βγαίνει ο Μανχάτης. Επανέρχεται ο Σεμπά, ο οποίος είναι δύσκολος στον γκολ να κάνει άλλες δουλειές. Και ο Ατρόμητος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος στις αντιπιθέσεις και στο μεγάλο κόρ, καθώς έχει πάρα πολύ γρήγορη ομάδα. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα. Εάν προσέξει ο Ολυμπιακός λίγο την άμυνά του στην αντεπίθεση, πιστεύω ότι θα σκοράρει στον αέρα. Είναι πάρα πολύ ευάλωτος ο Ατρόμητος χαμηλά. Δηλαδή νομίζω ότι... ψηλά, συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι η πιο κοντή ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά αν πάρει την μπάλα με την μπάλα κάτω είναι πάρα πολύ καλός ο Ατρόμητος. Πιστεύω θα δούμε θέαμα και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με μικρό σκορ. Δηλαδή θα δημιουργήσει ένα 0, ένα 2-1. Δεν νομίζω ότι θα πάει παραπάνω. Το 2-1 είναι πιο πιθανό σκορ. Το 2-1 είναι πιο πιθανό σκορ. Νομίζω ότι όποιοι παίζουν σκορ, το 2-1 είναι ένα καλό σκορ. Μπορεί να γίνει και 2-0 και να γίνει 2-1, μπορεί να γίνει 1-0, 1-1, 2-1. Πάντως γκολ θα μπουν μια φορά και πιστεύω θα δούμε και μπάλα. Με ένα γκολ διαφορά κερδίζει ο Ολυμπιακός, 1-0, 2-1 και το 2-1 πιο κοντά και νομίζω ότι θα δούμε και μπάλα. Αυτό πιστεύω. Like, like, μαλάκες, like.